1940, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 και 20 το ξημέρωμα, η χώρα μας δρασκέλισε το κατόφλι του πολέμου. Ενεπλάκησε έναν πόλεμο που δεν τον ήθελε, αλλά και δεν μπορούσε να αποφύγει. Τα γεγονότα γνωστά, χιλιοϋπομένα. Θα μπορούσα χάριν οικονομίας χρόνου να μην τα μνημονεύσω. Όμως, πώς να προσπεράσει κανείς το μεγαλείο της απάντησης στο ταπεινωτικό ιταλικό τελεσίγραφο και τη λιτότητα του πολεμικού ανακοινοθέντος. Από τις 6 και 30 πρωινής σήμερον, οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ξάφνιασε το όχι της Ελλάδας. Ξάφνιασε τον Μουσολίνη πρώτον απ' όλους. Ήταν σίγουρος πως οι ενέργειες εκφοβισμού που προηγήθηκαν με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό της Έλλης τον 15 Αύγουστο του ίδιου χρόνου είχαν προετοιμάσει το έδαφος για μια ανεφόρον παράδοση. Ξάφνιασε και τον υπόλοιπο κόσμο. Αν η Ελλάδα ενέβηδε στο τελεσίγραφο του Μουσολίνη, κανείς δεν θα είχε το δικαίωμα να την κατηγορήσει, είπε σε ραδιοφωνική ομιλία του το 1942 ο Βρετανός Υπουργός. Αλλά κυρίως το όχι, η αντίσταση έδωσε ελπίδα. Ο φασισμός δεν είναι ανίκητος, ήταν το μήνυμα.